Αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αντώνης Βουκάλης, διευθυντής του τεχνικού τμήματος της Κύπερ Ελλάς. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω μια επίκαιρη λύση σχετικά με την ανίχνευση της θερμοκρασίας των ατόμων που εισέρχονται σε ένα χώρο, προκειμένου να εντοπίσουμε και να απομονώσουμε κάποιον ο οποίος νοσεί. Ο κύριος λόγος για να το κάνουμε αυτό είναι για να διασφαλίσουμε την υγεία των υπόλοιπων εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών που βρίσκονται μέσα στο χώρο. Όμως, ιδιαίτερα για τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η έγκαιρη ανίχνευση ενός ατόμου που νοσεί μπορεί να αποτρέψει τη θέση του χώρου μας σε καραντίνα, πράγμα που σημαίνει μεγάλες οικονομικές απώλειες για την εταιρεία ή το κατάστημα. Η λύση βασίζεται στην αρχή λειτουργίας των θερμικών καμερών, όπου λαμβάνουν τη θερμοκρασία που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα και την προβάλλουν στην οθόνη του φύλακα ή στο σύστημα διαχείρισης. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η προτινόμενη λύση λειτουργεί ακόμα και όταν ο επισκέπτης φοράει καπέλο, κουκούλα ή ακόμα και κράνος. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης λύσης που παρουσιάζουμε είναι η ακρίβεια της μέτρησης χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, ενώ οι κοινές θερμικές κάμερες ορίζουν αποδεκτή μια απόκληση της τάξης των 2 βαθμών Κελσίου, η DAHO έχει καταφέρει να αυξήσει την ακρίβεια της μέτρησης έχοντας απόκληση μόνο κατά 3 δέκατα. Με απλά λόγια, κάνοντας χρήση μιας απλής θερμικής κάμερας, ένα άτομο με θερμοκρασία 36 και 6 βαθμών Κελσίου, που είναι φυσιολογική κατά τα άλλα, μπορεί να θεωρηθεί άρρωστος, ενώ ταυτόχρονα ένας πραγματικά άρρωστος με 37,6 βαθμούς μπορεί να θεωρηθεί απολύτως υγιής. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι η κάμερα επικεντρώνεται στη θερμοκρασία του ανθρώπου και όχι σε οτιδήποτε ζεστό μπορεί να φέρει αυτός μαζί του, όπως το παράδειγμα που βλέπετε, ένα φλιτζάνι με ζεστό καφέ. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αξιοπιστία της λύσης και η επένδυση δεν απαξιώνεται λόγω λανθασμένων συναγερμών. Φυσικά, άλλος ένας παράγοντας είναι η ταχύτητα ανίχνευσης. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και έχουμε βιώσει τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται στα σημεία ελέγχου, όπου ο έλεγχος γίνεται ανά ένα άτομο τη φορά. Πλέον, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως βλέπετε στο βίντεο, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται πολύ γρήγορα, μειώντας δραστικά το χρόνο αναμονής. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε πολλά άτομα τα οποία εισέρχονται ταυτόχρονα από μία είσοδο. Άρα, αν σε ένα χώρο μπαίνουν μαζικά άνθρωποι, δεν χρειάζεται να βάλουμε εμπόδια για να ορίσουμε υποχρεωτική πορεία δυσχεραίνοντας την είσοδο αυτών στο χώρο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αγανάκτηση στον επισκέπτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί ο αγανακτισμένος επισκέπτης προφανώς δεν θα ξαναέρθει στο χώρο μας. Και προφανώς καμία επιχείρηση δεν θέλει να βλέπει τα έσοδά της να χάνονται εξαιτίας ενός μέτρου ασφαλείας που έλαβε. Φυσικά και για τις περιπτώσεις χώρων με πολλαπλές εισόδους, στην ολοκληρωμένη λύση της DAHUA, όλες οι πληροφορίες από τις κάμερες των εισόδων επικεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι με ένα και μόνο φύλακα και με τη χρήση της τεχνολογίας Face Detection που φέρουν οι κάμερες της DAHUA, ο φύλακας ενημερώνεται άμεσα αν εισέλθει εμπείρετο άτομο στο χώρο, ενώ η κάμερα στέλνει αμέσως τη φωτογραφία του ατόμου αυτού. Με τη χρήση λοιπόν της φωτογραφίας, ο φύλακας μπορεί εύκολα να εντοπίσει τον άρρωστο και να τον περιορίσει. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος, καθώς δεν απαιτείται ένας φύλακας ανά είσοδο, κάτι το οποίο κάνει τη συνολική λύση πιο προσιτή στα ελληνικά δεδομένα. Κλείνοντας την παρουσίαση, να σας αναφέρω ότι το έμπειρο και κατά DHSP πιστοποιημένο από την DAHUA, τεχνικό τμήμα της Κύπερ, είναι έτοιμο να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας λύσης με τις απαιτήσεις αυτές.